Οι παρατηρήσεις UFO κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις έχουν προκαλέσει πολλές συζητήσεις και έρευνες. Από τη δεκαετία του 40 υπάρχουν αναφορές για ανεξήγητα φωτεινά αντικείμενα που εμφανίζονται κοντά σε τόπους ανάπτυξης και δοκιμών πυρηνικών όπλων. Ερευνητές και πρώην αξιωματούχοι έχουν καταγράψει περιστατικά και ζητούν περισσότερη προσοχή από τις κυβερνήσεις στο φαινόμενο αυτό. Η συσχέτιση μεταξύ UFO και πυρηνικών εγκαταστάσεων παραμένει ένα μυστήριο που συνεχίζει να προκαλεί ερωτήματα και θεωρίες. Μερικές από τις πιο διάσημες αναφορές UFO κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν τα περιστατικά στη βάση αεροπορίας Malmstrom το 1967, όπου αναφέρθηκε ότι οι πύραυλοι έγιναν ανενεργοί μετά από εμφανίσεις UFO. Επίσης τα πράσινα φωτεινά σφαιρίδια που εθεάθησαν στον ουρανό του Νέου Μεξικού το 1948, κοντά στα εργαστήρια όπου δημιουργήθηκαν και δοκιμάστηκαν οι πρώτες ατομικές βόμβες. Τέλος, η περίπτωση της πυρηνικής καταστροφής του Τσερνομπίλ το 1986, όπου αναφέρθηκε σημαντική δραστηριότητα UFO. Υπάρχουν πολλές άλλες αναφορές για UFO κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις. Για παράδειγμα, υπήρξαν αναφορές για ανεξήγητα φαινόμενα κοντά στο πυρηνικό σταθμό Φουκουσίμα Ντάιτσι μετά την πυρηνική καταστροφή του 2011. Επίσης στην Ινδία, κοντά στον πυρηνικό σταθμό Κούνταν Κουλάμ, αναφέρθηκαν πολλαπλές εμφανίσεις UFO μέσα σε ένα μήνα. Αυτές οι αναφορές προσθέτουν στο μυστήριο και την περιέργεια που περιβάλλει τη σχέση μεταξύ UFO και πυρηνικής ενέργειας. Η συσχέτιση μεταξύ UFO και πυρηνικής δραστηριότητας είναι ένα θέμα που προκαλεί συνεχές ενδιαφέρον και έρευνα. Πολλοί ερευνητές και πρώην αξιωματούχοι έχουν παρατηρήσει αυξημένη δραστηριότητα UFO σε περιοχές με πυρηνικές εγκαταστάσεις. Και αυτό έχει καταγραφεί εδώ και δεκαετίες. Η παρουσία του συχνά συνδέεται με σημαντικά γεγονότα ή αλλαγές στην πυρηνική τεχνολογία, όπως η ανάπτυξη και οι δοκιμές ατομικών όπλων. Ωστόσο, παρά τις πολλές αναφορές και την έρευνα, η ακριβής φύση και ο λόγος αυτής της σχέτισης παραμένουν ασαφείς και ανοιχτοί σε εικασίες και θεωρίες. Η εξερεύνηση αυτού του φαινομένου συνεχίζεται και είναι ένας τομέας που προκαλεί πολλά ερωτήματα. Η σχέση μεταξύ πυρηνικής δραστηριότητας και UFO είναι ένα θέμα που προκαλεί πολλές συζητήσεις. Μερικοί ερευνητές προτείνουν ότι τα UFO ενδιαφέρονται για την πυρηνική τεχνολογία ή την ανθρώπινη πρόοδο σε αυτό τον τομέα. Άλλοι πιστεύουν ότι τα UFO εμφανίζονται για να παρακολουθήσουν ή ακόμα και να παρέμβουν σε περιπτώσεις πυρηνικής κρίσης. Υπάρχουν επίσης αναφορές που υποστηρίζουν ότι τα UFO έχουν την ικανότητα να επηρεάζουν ή ακόμα και να ακυρώνουν τη λειτουργία των πυρηνικών όπλων. Παρά τις πολλές θεωρίες, η αλήθεια παραμένει ασαφής και η συσχέτιση αυτή συνεχίζει να είναι ανοιχτό ερώτημα στην επιστημονική κοινότητα. Οι ερευνητές κάνουν λόγο για περίεργους εξωγήινους επισκέπτες από επιπλέον διαστάσεις και νέα UFO πάνω από πυρηνικές εγκαταστάσεις. Αναφέρουμε ένα άρθρο που έγραψε ο Jason Mason. Ο καθηγητής του Harvard, Avi Loeb, χτύπησε πρόσφατα τα διεθνή πρωτοσέλιδα και πάλι, επειδή εξήγησε ότι οι εξωγήινοι επισκέπτονται τη Γη χρησιμοποιώντας τεχνολογίες για να ταξιδεύουν από τη μία στην άλλη διαστάσεις. Ο αστροφυσικός πιστεύει ότι τα πειράματα που συνεχίζονται τώρα στο CERN έχουν ήδη ανοίξει πύλες σε άλλες διαστάσεις, μέσω των οποίων θα μπορούσαν να ταξιδέψουν εξωγήινοι. Η ανακοίνωση της ύπαρξης αυτής της εξωγήινης τεχνολογίας στον κόσμο μας μπορεί να έχει σεισμική επίδραση στην ανθρωπότητα. Ίσως αυτό το φαινόμενο να υπάρχει ήδη στο επίπεδο της πραγματικότητάς μας με τη μορφή του φαινομένου Μαντέλα. Οι επιστήμονες στη Γενέβη προσπαθούν να προσομοιώσουν τις φυσικές συνθήκες της υποθετικής μεγάλης έκρηξης με τη βοήθεια του μεγάλου επιταχυτή αδρονίων LHC, επειδή δεν μπορούν να εξηγήσουν πώς θα μπορούσε να σχηματιστεί το σύμπαν. Αμέτρητες ανομαλίες που παρατηρούνται επί του παρόντος είναι αντίθετες με τις θεωρίες του καθιερωμένου μοντέλου. Ο ερευνητής, ο Jason Mason, έκανε αναζήτηση για ίχνη αυτών των ανομαλιών και διεξήγαγε εντατική έρευνα. Το εκπληκτικό αποτέλεσμα είναι ότι οι αστροφυσικοί γνωρίζουν ότι ζούμε στο πιο
ασυνήθιστο ηλιακό σύστημα που είναι γνωστό μέχρι σήμερα. Ο πλανήτης Γη και η Σελήνη είναι τα πιο ασυνήθιστα ουράνια σώματα στο διάστημα και η ανθρωπότητα παίζει κεντρικό ρόλο σε αυτό το μοντέλο, καθιερωμένο μοντέλο. Πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να αναρωτιούνται ποια είναι η αλήθεια για τις θεωρίες της επίπεδης Γης. Ο Τζέισον Μέισον βρήκε καταπληκτικές πληροφορίες γι' αυτό και σύντομα θα τις διαθέσει στο νέο του βιβλίο που θα συγγράψει με τον Στέφαν Έρτμαν και θα έχει τίτλο «Το μυστικό του κρυμμένου κόσμου». Θα πραγματεύεται τα μυστήρια του ανεξήγητου κόσμου μας. Θα περιέχει τις πιο πρόσφατες επιστημονικές πληροφορίες που αποδεικνύουν ότι υπάρχουμε σε ένα μεταφυσικό σύμπαν, δομημένο σαν ένα πολυσύμπαν. Ο καθηγητής Αβιλό υποψιάζεται ότι η εξαιρετικά ανεπτυγμένη εξωγήινη νοημοσύνη χρησιμοποιεί τεχνολογίες διαστάσεων ταξιδιού για δισεκατομμύρια χρόνια. Μεταξύ άλλων για να επισκεφθεί εμάς τους γήινους εδώ. Επανέλαβε αυτές τις δηλώσεις σε μια συνέντευξη στο νέο ντοκιμαντέρ The Paranormal UFO Connection, η οποία ρίχνει περισσότερο φως στη σύνδεση του φαινομένου με παραφυσικές διαδικασίες, με παραφυσικά γεγονότα. Απόσπασμα του Αβιλόπ. Ακριβώς όπως ένας κάτοικος σπηλαίων που έρχεται σε μια πόλη όπως το Λονδίνο ή άλλη πόλη στην Ευρώπη και βλέπει όλα τα τεχνολογικά gadget εκεί. Θα υπάρξει ένα αίσθημα θρησκευτικού δέους και δεν θα το καταλάβουμε, ειδικά αν έχουμε να κάνουμε με τις επιπτώσεις συμβατικής βαρύτητας, για τις οποίες έχουμε ελάχιστη ιδέα. Οι ερευνητές του ΣΕΡΑ αναζητούν άλλες χωρικές διαστάσεις ή επιπλέον διαστάσεις του σύμπαντος, επειδή είναι σίγουροι ότι υπάρχουν τέτοιες περιοχές. Η ανακάλυψη του Σωματιδίου του Θεού το 2012 υποδηλώνει επίσης ότι υπάρχει και μια θρησκευτική συνιστόσα εδώ. Πολλές διαδικασίες στη μηχανική του σύμπαντος παρέμειναν ακόμα ανεξήγητες. Πρωτοπόροι της κβαντικής μηχανικής ήταν πολλοί Γερμανοί φυσικοί, που ήταν πεπισμένοι ότι πίσω από όλα τα φυσικά φαινόμενα κρύβεται ένας βαθύτερος μυστικισμός όπως περιγράφεται στα παλαιότερα κείμενα του κόσμου. Σύντομα θα διαβάσουμε ένα συναρπαστικό θέμα στο νέο βιβλίο του Τζέισον Μέισον που αναφέρει γιατί ακόμα και ο Άλμπερτ Αϊνστάιν γνώριζε αυτή τη θεϊκή επιρροή στη διαμόρφωση του σύμπαντος και μάλιστα αφιερώθηκε στη μελέτη του μυστικού δόγματος των θεοσοφιστών, γιατί στο τέλος της ζωής του δεν ήταν πλέον απόλυτα πεπισμένος ότι οι θεωρίες του για τη σχετικότητα ήταν σωστές. Σε επιστολές προς τα νους φίλους εξέφρασε τις αμφιβολίες του. Πολλοί φιλόσοφοι της επιστήμης συνειδητοποίησαν επίσης ότι το πρότυπο κοσμολογικό μοντέλο διατυπώθηκε ειδικά για να συγκαλύψει ακατανόητα μυστήρια, μυστικά. Αυτές είναι αξιοσημείωτες αστρονομικές παρατηρήσεις που αφορούν ιδιαίτερα τον πλανήτη Γη και είναι τόσο συγκλονιστικές που οι μελετητές αποφάσισαν να μην τις συζητήσουν δημόσια. Ο καθηγητής Λόμπ λέει: η κβαντική μηχανική ανακαλύφθηκε ακριβώς πριν από έναν αιώνα και όλες οι πιο προηγμένες τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε σήμερα όπως το διαδίκτυο, η τεχνητή νοημοσύνη και το καθεξής βασίζονται στην κατανόησή μας για την κβαντική μηχανική. Αλλά η διαδικασία της μάθησης είναι ελλιπής. Υπάρχουν πολλά μεγάλα παζλ στη σύγχρονη φυσική. Στο κύριο ρεύμα της θεωρητικής φυσικής των τελευταίων δεκαετιών, το επικρατούμενο κυρίαρχο παράδειγμα λέει ότι είναι δυνατόν να συνδυαστεί, να ενοποιηθούν η κβαντική μηχανική και η βαρύτητα εάν δεν λειτουργούν με εξωχωρικές διαστάσεις. Βλέπουμε μόνο τρεις από αυτές στην καθημερινή μας ζωή. Αλλά η ιδέα είναι ότι οι άλλες είναι κουλουριασμένες, θυλιγμένες και δεν μπορούμε πραγματικά να τις αποδείξουμε, να τις ανοιχνεύσουμε αν δεν πυροβολήσουμε σωματίδια με εξαιρετικά υψηλές ενέργειες που ανοιχνεύουν αυτές τις μικροσκοπικές κλίμακες. Φυσικά, εάν υπάρχουν πρόσθετες διαστάσεις, τότε η πραγματικότητα με την οποία είμαστε εξοικειωμένοι επεκτείνεται σε αυτές. Και τότε μπορείτε να φανταστείτε τη ζωή σε περισσότερες από τρεις χωρικές διαστάσεις. Θα είναι πολύ πιο ποικίλο και ενδιαφέρον. Αυτό είναι μια ένδειξη, μια αναφορά μια άλλη θεωρία του καθηγητή Λόμπ ότι οι παντοδύναμοι εξωγήινοι μπορεί να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις τεχνολογίες τους για να δημιουργήσουν ολόκληρα σύμπαντα.
Επομένως, σύμφωνα με την τρέχουσα επιστημονική κατανόηση, το σύμπαν μας θα μπορούσε στην πραγματικότητα να είναι προϊόν ενός πειράματος που πραγματοποιήθηκε από θεϊκή νοημοσύνη. Οι αστρονόμοι είναι ήδη σίγουροι ότι υπάρχει και ευφυής ζωή στον κόσμο. Λαμβάνοντας υπόψη δισεκατομμύρια πλανήτες στο γαλαξία μας και εκατοντάδες δισεκατομμύρια άλλους γαλαξίες στο ορατό διάστημα. Τα στοιχεία συσσωρεύονται, υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι δεν χρειάζεται να αναζητήσουμε εξωγήινη νοημοσύνη σε μακρινούς πλανήτες, αλλά ότι τέτοια όντα βρίσκονται στη Γη για μεγάλο χρονικό διάστημα και κατοικούν στον πλανήτη μαζί μας. Πρέπει να το αναζητήσουμε στους ωκεανούς του κόσμου. Συγκεκριμένα στοιχεία αποδείξει για την δραστηριότητα των UFO στους ωκεανούς του κόσμου προέρχονται τώρα από τον Timothy Gallaudet, πρώην επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ. Πήρε συνέντευξη από ναυτικούς, μέλη πληρώματος υποβρυχίων, στρατιωτικό προσωπικό και μέλη της ακτοφυλακής των ΗΠΑ για περίεργες ανομαλίες στα ανοιχτά των ανοιχτών της Καλιφόρνια. Πολλοί από αυτούς τους αξιόπιστους μάρτυρες παρατήρησαν ανεξήγητα σκάφη στα ύδατα. Ένα βίντεο ενός τέτοιου αντικειμένου κυκλοφόρησε το 2019. Ανοιχνεύεται ένα μη αναγνωρίσιμο υπτάμενο αντικείμενο το οποίο εξαφανίζεται με μεγάλη ταχύτητα από τον αέρα στον ωκεανό. Ο Gallaudet πιστεύει ότι τα στοιχεία για υποβρύχια UFO, δηλαδή τα USO, βρίσκονται στα δεδομένα του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, αλλά προς το παρόν συνεχίζει να κρατιέται μυστικό, παραμένουν απόρριτα. Μαζί με το Ίδρυμα Σόλ ετοιμάστηκε μία έκθεση για το φαινόμενο UFO. Το Ίδρυμα Σόλ αποτελείται από μία ομάδα ακαδημαϊκών, στρατιωτικών και κυβερνητικών κρατικών υπαλλήλων. Θέλουν να διερευνήσουν αν η δραστηριότητα UFO αποτελεί απειλή για την ασφάλεια στη θάλασσα. Ιδιαίτερα συχνά τέτοιες δραστηριότητες παρατηρούνται στα ανοιχτά των ακτών του Πουερτορίκο. Αλλά αυτό το φαινόμενο είναι επίσης γνωστό στον Ειρηνικό ωκεανό, στον κόλπο του Μεξικού, στην Καραϊβική θάλασσα, στη Μεσόγειο θάλασσα, στον Ινδικό ωκεανό και στον Βόρειο Ατλαντικό ωκεανό. Μεταξύ Αυγούστου 2022 και Απριλίου 2023, συνολικά 274 θεάσεις παρατηρήσεις UFO αναφέρθηκαν από στρατιωτικό προσωπικό. Οι πιλότοι μιλούν για το γεγονός ότι υπήρχαν σχεδόν συγκρούσεις με άγνωστα υπτάμενα αντικείμενα στον αέρα. Υπάρχουν ηχογραφήσεις, καταγραφές σόναρ, που αποδεικνύουν ότι τέτοια αντικείμενα κινούνται επίσης με ανεξήγητα υψηλές ταχύτητες κάτω από το νερό, υποβρύχια σε όλο τον πλανήτη. Πολύ πιο γρήγορα από τα σύγχρονα, τα προηγμένα υποβρύχια ή άλλες τεχνολογίες. Υπάρχει μια γενική υποψία ότι αυτό είναι έργο της μη ανθρώπινης νοημοσύνης στη Γη. Υπάρχει επίσης μια σύνδεση μεταξύ UFO και ανθρωπογενών πυρηνικών εγκαταστάσεων, η οποία έχει αναφερθεί ξανά και ξανά. Από την αρχή των πρώτων πυρηνικών δοκιμών, οι μη ανθρώπινες νοημοσύνες ενδιαφέρονται για τις πυρηνικές μας δραστηριότητες και επίσης για πυρηνικά πλοία και υποβρύχια. Πολλές από τις καλύτερα τεκμηριωμένες παρατηρήσεις συνέβησαν κοντά σε ευαίσθητες και εξαιρετικά μυστικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Αυτά τα περιστατικά ξεκίνησαν πριν από 80 χρόνια, στο Νέο Μεξικό και ακόμα νωρίτερα στη Γερμανία. Από τη δεκαετία του 1940, οι πτάμενοι δίσκοι, οι πράσινες βολίδες, μαχητές φουή, ρουκέτες, πύραυλοι, φάντασμα, έχουν παρατηρηθεί στον ουρανό σε πολλά μέρη του κόσμου. Κορυφαίοι επιστήμονες εκείνης της εποχής, όπως ο Βέρνερ φον Μπράουν, ο Άλπερτ Αϊνστάιν, ο Ρόμπερτ Όπενχάιμερ ή ο Έντουαρτ Τέλερ, ασχολήθηκαν με αυτά τα μυστήρια και λέγεται ότι επισκέφτηκαν ακόμη και τον τόπο συντριβής του UFO του Ρόσγουελ στο Νέο Μεξικό, σύμφωνα με καταθέσεις μαρτύρων. Συμφώνησαν ότι οι περισσότερες από τις παρατηρήσεις δεν είναι μετεωρίτες, βολίδες ή άλλα φυσικά φαινόμενα, αλλά σκάφη υψηλής τεχνολογίας άγνωστης προέλευσης, επανδρωμένα από μη ανθρώπους. Υπήρξαν επίσης προσγειώσεις UFO σε απαγορευμένες ζώνες, σε ζώνες αποκλεισμού όπου πραγματοποιήθηκαν πυρηνικές δοκιμές. Για παράδειγμα, το 1964,
ένας αστυνομικός με το όνομα Λόνι Ζαμόρα, ανέφερε για την προσγείωση ενός επιμήκους UFO στο Νέο Μεξικό. Πλησίασε, προσέγγισε προσωπικά αυτό το σκάφος και κατέθεσε ότι συνάντησε δύο μικρά ανθρωποειδή όντα δίπλα στο UFO, τα οποία μπήκαν γρήγορα στο σκάφος καθώς πλησίαζε. Στη συνέχεια εξαφανίστηκαν γρήγορα στον αέρα. Αυτό το περιστατικό επιβεβαιώθηκε από μάρτυρες και τα σημάδια, τα αποτυπώματα στο έδαφος όπου το σκάφος είχε προσγειωθεί, τεκμηριώθηκαν. Αυτή η τοποθεσία βρίσκεται στην περιοχή όπου πυροδοτήθηκε το πρώτο πυρηνικό όπλο το 1945. Πολλά τέτοια περιστατικά έχουν συμβεί κατά τη διάρκεια των δεκαετιών. Ένα από τα πιο διάσημα έλαβε χώρα το 1980 κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου στο έδαφος της Βρετανικής Αμερικανικής Αεροπορικής Βάσης στο Bend Waters. Θα αναφερθεί λεπτομερώς στα βιβλία του Jason Mason της σειράς MIB. Αρκετά UFO παρατηρήθηκαν από στρατιωτικό προσωπικό και επιβεβαιώθηκαν επίσης από αρχεία από καταγραφές ρεντάρ. Τουλάχιστον ένα από τα σκάφη προσγειώθηκε και επίσης κατεύθυνε μία δέσμη φωτός από τον αέρα στη θέση αποθήκευσης πυρηνικών πυράβλων. Επί του παρόντος, πριν από λίγες εβδομάδες, τα UFO παρατηρήθηκαν πάνω από μια πυρηνική εγκατάσταση στην Ινδία. Συχνά είναι χαμηλά φωτεινά αντικείμενα από μέταλλο. Μπορούν να αιωρούνται, να επιπλέουν δηλαδή ακίνητα και αθόρυβα στον αέρα για μεγάλες χρονικές περιόδους και στη συνέχεια να ανεβαίνουν γρήγορα και να εξαφανίζονται γρήγορα στον ουρανό. Τα τρέχοντα περιστατικά στην Ινδία διερευνώνται εντατικά και ένα από αυτά τα σκάφη κινήθηκε με εντυπωσιακό ζιγζάκ πάνω από, από πυρηνικό σταθμό. Καταγράφηκε επίσης σε βίντεο και παραδόθηκε σε κυβερνητικούς αξιωματούχους. Συνολικά υπήρξαν περισσότερες από 10 πρόσφατες παρατηρήσεις κοντά στο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Κουντανκουλάμ και στο πυρηνικό εργοστάσιο κοντά στο Κάλπακ στην Νότια Ινδία, κοντά στην ακτή. Οι αστυνομικοί που ερευνούν είναι επίσης σίγουροι σε αυτή την περίπτωση ότι έχουν παρατηρήσει και βιντεοσκοπήσει UFO. Αυτά τα περιστατικά αποτελούν απειλή για την εθνική ασφάλεια και είναι επίσης ένας λόγος στις ΗΠΑ για να αποφευχθεί η αποκάλυψη όλων των μυστικών δεδομένων UFO. Είναι ο κόσμος τώρα έτοιμος να μάθει όλη την αλήθεια για τα άτια? Αυτή τη στιγμή είμαστε μάρτυρες μιας άνευ προηγουμένου πλημμύρας δημοσιεύσεων. Αν και φορείς με επιρροή προσπαθούν εδώ και δεκαετίες να αποτρέψουν αυτή την αποκάλυψη εκρηκτικών μυστικών UFO.